Κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλεσμένοι, χαιρετίζω πάντοτε τις επετειακές εκδηλώσεις, γιατί είναι μια ευκαιρία να βρίσκονται μεταξύ τους άνθρωποι που ενδεχομένως τους χωρίζει πολιτική, ιδεολογική, ακόμα και απόστασης άβυσσος. Δεν είμαι πρώην Πρωθυπουργός. Δεν έχω κανένα μεγάλο αξίωμα εκτός το ταπεινό του βουλευτή εκλεγόμενου επί 24 συνεχή χρόνια. Έχω και δύο ιδιότητες, δυστυχώς πολύ βαριές στην πλάτη μου. Η μία είναι να έχω υπάρξει δημοσιογράφος και η άλλη να έχω υπάρξει και δικηγόρος. Και έτσι, τι να καταθέσω σήμερα σε σχέση με τη δημοκρατία. Το ότι από προτροπή Αμερικανού εισαγγελέα έγινε στον κόσμο ομάδα νομικής υπεράσπισης του Μιλόσεβιτς, με τον οποίο το κόμμα μου και εγώ μας διχωρίζει άβυσσος ιδεολογική. Μας χώριζε και μας χωρίζει. Είμαι αντιπρόεδρος, καταθέτω σε ειδικό δικαστήριο στη Χάγη το 2004 και αντιμετωπίζομαι από δικαστές ειδικού δικαστηρίου. Ως ανακρινόμενο πρόσωπο, πρόσφατα βγήκε ένα βιβλίο με τα πρακτικά της δίκης, εις επίρρωσιν για όποιον νομικό και δικαστικό ενδιαφέρεται να το διαβάσει. Δυστυχώς για πολλούς από εσάς μόνο στα ελληνικά. Ο Μιλόσεβιτς αθώθηκε το 16. Πέθανε το 6. Εγώ εξακολουθώ να είμαι εδώ 25 χρόνια μετά το διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας. Σε μια ενωμένη Ευρώπη που είναι πολύ χαρούμενη, που έχει κόψει χώρες σε κομματάκια και έτσι σήμερα αυτές, κάθε μία μικρή χώρα, είναι μέλος μιας μεγάλης ενωμένης Ευρώπης. Έλα και που σαν δημοσιογράφος έχω πάει στη Ρουάντα, έλα που έχω ζήσει και έχω βγάλει βιβλίο για τη Ρουάντα, την τραγωδία εκεί, και μπορώ να έχω άποψη για το αν έχουν δικαίωμα οι Άγγλοι να φορτώνουν στα αεροπλάνα πρόσφυγες και να τους στέλνουν στη Ρουάντα, όπου έχουν φτιάξει 2, 3, 4 ωραία, κατά τη γνώμη τους, στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων απανταχού της γης ως αποθήκη. Η Μεγάλη Βρετανία δεν είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης πια. Αλλά το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν ξέρω τι θα κάνει για τη Μελώνη και τα νοικιασμένα σε αλβανικό έδαφος στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων. Είμαι σε μια Ευρώπη στην οποία η πολιτική παραμένει βαθιά ταξική. Θα διαφωνήσω με τον προλαλήσαντα κύριο Παπανδρέου, δεν είναι λέλαπα η ανισότητα. Η ανισότητα δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Η ανισότητα είναι οικονομική και πολιτική και ιδεολογική επιλογή. Και ο πόλεμος είναι επίσης επιλογή. Και έρχομαι σήμερα εδώ να σας μιλήσω ως βουλευτήρα του Κομμουνιστικού Κόμματος, ξέροντας ότι τα τελευταία 15 χρόνια και να ήθελα, δεν μπορούσα να μιλήσω στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ο χρόνος που δίνεται στον αριθμό των βουλευτών για να μιλήσουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ελάχιστος. Οι περισσότεροι καταθέτουμε γραπτές ομιλίες, γιατί δεν διατίθεται ποτέ ο απαραίτητος χρόνος για να μιλήσουν οι άνθρωποι και γίνεται και, πιστέψτε με, διαλογή ομιλητών, ανάλογα με την επικαιρότητα. Είμαι εδώ στο βήμα και αισθάνομαι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί ενώ εμείς δηλωμένα είμαστε εναντίον της εισβολής στην Ουκρανία, ζούμε και στη χώρα μου και στην Ευρώπη 2 μέτρα και 2 σταθμά για τους πρόσφυγες που προέρχονται από την Ουκρανία και τους πρόσφυγες που προέρχονται από πουθενά αλλού. Υπάρχουν πρόσφυγες πολυτελείας και πρόσφυγες τέταρτης διαλογής. Το ζούμε. Παίρνουμε αποφάσεις. Έχω σταθεί πολλές φορές. Είμαι μέλος της Επιτροπής Προσφύγων στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Απελπίστηκα άπειρες φορές. Δεν ήθελα καν να πάω στις συνεδριάσεις.
Ακούτε περί ανεξαρτησίας. Για ποια ανεξαρτησία της Ευρώπης μιλάμε? Η κυρίαρχη πολιτική που επιβάλλεται από το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει και πολιτική της Ευρώπης. Μικρές διαφοροποιήσεις των κρατών, εκτός ΝΑΤΟ ενδεχομένως, όσα είναι αυτά που είναι εκτός ΝΑΤΟ, που τα περισσότερα είναι και εντός ΝΑΤΟ, όπως συμβαίνει τώρα και με την Ουκρανία. Πώς να μιλήσω για υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Φέτος έκλεισα τα 70. Το Συμβούλιο είναι μόλις και μεταβίας 5 χρόνια μεγαλύτερο από μένα. Στα φοιτητικά μου χρόνια κόβανε την Κύπρο στη μέση. Τόσα χρόνια μετά που είναι η Κύπρος, δεν είναι πάλι κομμένη στη μέση? Πόσο να χαρώ για τις ωραίες κουβέντες του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον καιρό της Χούντας. Γέρασα. Και στο γιο μου θα παραδώσω κομμένη στα δύο Κύπρο. Θα του πω ότι είμαι υπερήφανη δημοσιογράφος. Έχετε δεχτεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης όλοι οι Ευρωπαίοι να αποφασίσουν μεγάλα αφεντικά ποια μέσα θα ακούμε και ποια δεν θα ακούμε. Ποιες εφημερίδες θα κυκλοφορούν και ποιες εφημερίδες θα κυκλοφορούν. Και το δέχεστε. Το δεχόμαστε. Το 69 η Ελλάδα έχει χούντα. Ναι, αλλά οι Άραβες από τότε είναι σε πόλεμο και σε διωγμό στην Παλαιστίνη. Και εμείς σε μια χώρα που έχει αποφασίσει ομόφωνα και 300 μέσα στο Κοινοβούλιο για την αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτος. Και δεν έχει επισυμβεί ούτε στη χώρα μου. Έχω εβραϊκές Ισραηλινές ομάδες που παίζουν μπάσκετ και ποδόσφαιρο στην Ευρώπη. Και βεβαίως, μπορεί έπρεπε απολύτως έτσι να είναι. Μετά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, μετά τους Ναζί, γιατί να μην είναι. Οφείλει να είναι. Την ίδια ώρα έχω απέναντί μου ένα Ισραήλ σήμερα. Εγώ θα περίμενα να βγει ανακοίνωση από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Πετάξαν έξω την Ούνρα και τον ΟΗΕ. Οι Ισραηλινοί την Ούνρα και τον ΟΗΕ, την ανθρωπιστική βοήθεια. Και είμαστε εδώ πολυτελώς και μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Τον πατέρα μου από ναζιστικό στρατόπεδο η Ούνρα άνοιξε τις πόρτες για να μπορέσει να γυρίσει. Και να υπάρχω εγώ. Και τον έφερε στη χώρα πίσω ο Ερυθρός Σταυρός. 5 χρόνια μετά και βρήκε τον τάφο του. Γιατί τον είχαν για νεκρό. Τι θα πείτε σήμερα στα σύγχρονα παιδιά, όταν κάποιος μπορεί να καταργεί? Κουτσό, στραβό, ανάποδο. Αυτό είναι το σύστημα του ΟΗΕ. Δεν έχουμε άλλο για την ώρα. Παλιά είχαμε την κοινωνία των εθνών, τα είδαμε. Συμβουλίο της Ευρώπης. Και το βλέπουμε αυτό. Και δεν έχουμε σηκωθεί. Ολόκληρη η Ευρώπη. Σύμπασα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ανάλογα με την ταξική καπιταλιστική δομή της δημιουργίας αυτών των δικαιωμάτων στην Ευρώπη και τα προσφυγικά και άλλα ζητήματα για πληθυσμούς εκτός Ευρώπης είναι συνάρτηση των αποήχων ή αν θέλετε της ουράς της απεικιοκρατικής πολιτικής με σύγχρονους τρόπους και μορφές. Έτσι αποδίδεται η δικαιοσύνη. Και δυστυχώς εντός εκτός δικαστηρίων. Μη γελιόμαστε. Ταξικά αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα. Δεν είναι η ίδια η ποινή για το lockdown με την απεργία που κηρύσσεται παράνομη. Ούτε στη δικιά μου, ούτε στις άλλες χώρες. Το κεφάλαιο έχει τη δυνατότητα να καθορίζει την τιμή της δικαιοσύνης, το κόστος της προσφυγής στη δικαιοσύνη. Το κόστος. Και από την ώρα που η δικαιοσύνη μπαίνει σε κόστος, πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να πει κάποιος ότι μπορεί να είναι ακριβοδίκαιη. Γιατί πάντα ο έχων και κατέχων τα περισσότερα
θα μπορεί να τη χειριστεί διαφορετικά υπέρ του. Σε μια Ευρώπη 450 εκατομμυρίων με 100 εκατομμύρια φτωχούς. Διακρατικά, διεθνικά και πάντα αόρατους. Παρά μόνον όταν διαμαρτύρονται. Θα ήθελα να επισημάνω ότι μία από τις μεγάλες, και να μην φάω άλλο από το χρόνο σας, μία από τα μεγάλα κομμάτια συμβολής της Ελλάδας στη δημοκρατία είναι η ύπαρξη του Κομμουνιστικού Κόμματος πάνω από 100 χρόνια σε αυτόν τον τόπο, πρωτοποριακά και για ολόκληρη την Ευρώπη, έχοντας περάσει από εξορίες, εμφύλιο, στρατόπεδα συγκέντρωσης, βρίσκεται εδώ, είναι στο Συμβούλιο της Ευρώπης, εκπροσωπείται αριθμητικά για την ώρα παλιά από το στρατηγικό αρακα, τώρα μόνον από μένα, έναν εκπρόσωπο έχουμε, αλλά περιμένετε να αισθανθώ πολύ περήφανη σήμερα που σε πολλές από τις χώρες, εάν κυκλοφορήσω μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, είμαι παράνομη αν πω σε ποιο κόμμα είμαι. Το δικό μου ανθρώπινο δικαίωμα να έχω εκλεγεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα και να μην μπορώ να είμαι ελεύθερη σε πολλές χώρες ή να μιλήσω, έχετε βρεθεί σε θέση να σας κατεβάζουν από τηλεοπτικό πάνελ στον πόλεμο, μετά τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, επειδή ανήκετε σε Κομμουνιστικό Κόμμα? Όχι. Για μένα κορυφαία στιγμή παραστρατήματος του Συμβουλίου της Ευρώπης από τις αρχές του είναι το Αντικομμουνιστικό Μανιφέστο και η θέση που πήρε το 2007 και εξίσωσε δύο άκρα με την ευκολία που κολλάς δύο κομματάκια σύρμα όταν θες να κλείσεις το παράθυρο. Ανιστόρητα, χωρίς ιδεολογικό περιεχόμενο, με καταστρεπτικές συνέπειες. Και είναι η ίδια Ευρώπη που σήμερα δίνει το δικαίωμα στο ΝΑΤΟ να αποφασίζει για τις τύχες των λαών και να καθορίζει μαζί με εμάς στην εξωτερική πολιτική ποιος έχει σπίτι, ποιος έχει σχολείο, ποιος έχει κήπο, ποιος έχει πατρίδα, ποιος έχει γιατρό, ποιος έχει δάσκαλο, ποιος έχει έναν άνθρωπο δίπλα του και μπορεί να περπατάει και να σκέφτεται ελεύθερα. Εύχομαι τα επόμενα 75 χρόνια να είναι καλύτερα από τα τωρινά, λέγοντας αυτό που λέει και απλά ο λαός, πάντα το καλύτερο είναι ο εχθρός του καλού. Αν μείνουμε μόνο στο καλό, αν ευλογήσουμε πολύ τα γένια μας, σε λίγο θα νομίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε τους ναζιστές που επανεμφανίζονται επειδή άλλαξαν κουστούμι. Και αυτό θα είναι καταστροφικό για την Ευρώπη που γέννησε τον φασισμό, αλλά δεν αποφάσισε ότι δεν μπορεί να τον πνίξει αν δεν είναι με το όπλο παραπόδα ανά πάσα στιγμή. Βγήκε από τα σπλάχνα της. Επομένως, από τον κακό μας ευρωπαϊκό εαυτό, που τόσο πολύ μας αρέσει να τον βλέπουμε μόνο από την καλή του πλευρά. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και εύχομαι καλή ευόδοση και κλείσιμο των εργασιών της υπέροχης αυτής ημερίδας. Σας ευχαριστώ.